Καλημέρα κύριε Γεωργίνη. Ναι, σας ακούω, αλλά δεν συμφωνώ με την εισήγησή σας. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε, προς Θεού. Εγώ είμαι δημοκράτης. Μπορείτε να διαφωνείτε όσο θέλετε. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι εγώ δεν είμαι δημοκράτης, δηλαδή. Με αυτά που γράφετε νομίζω πως όχι. Γιατί δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να πει κάποια πράγματα ακόμη και ήδη αστείου. Ας πούμε δηλαδή, το ομοφιλόφιλε κατσικοπόδαρε, όι πάει το Βασίλειο απόγονος του Δρακουμέλ, είσαι, δεν είναι. Σε ποιον αναφερόμαι. Εσείς σε ποιον λέτε, δεν κατάλαβα εγώ ή εσείς δεν καταλάβατε σε ποιον αναφερθήκατε. Όχι, εγώ δεν καταρχάς, προσέξτε με. Εάν τυχόν κάποιοι παρεξηγήθηκαν με αυτό και επειδή σαν πραγματικός δημοκράτης οφείλω να σέβομαι τα ήθη και τα θέλω του κόσμου, εάν τυχόν κάποιοι άνθρωποι προσβλήθηκαν από αυτό, ζητάω δημόσια συγγνώμη. Συγγνώμη αγαπητέ μου, ξέρετε αυτό. Κύριε Γεωργίνη, δεν το έκανα ποτέ με έναν απλό καθημερινό πολίτη. Πάλι έχω τις ενστάσεις μου, αλλά πάει στο καλό. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι ο προσωπικός του λογαριασμός. Καθημερινός είναι. Δεν είστε. Είστε θεσμικός, γιατί έχετε και εκλεγεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο κάπου εκεί στη Δάφνη. Αλλά έχετε διοριστεί και στο παιδί, πώς λέγεται αυτό το σύστημα υγείας, από ό,τι έχω μάθει από τον κύριο Πολάκη. Είστε άνθρωπος του περιβάλλοντος Πολάκη, χωρίς να είναι όχι, κακό όχι, αυτό. Όχι, με συγχωρείτε, έχετε λάθος. Στο παιδί πώς θητεύετε. Είμαι 20 χρόνια. Ωραία. Δημόσιος λειτουργός. Επί νέας δημοκρατίας έχω προσληφθεί. Δημόσιος λειτουργός είναι πώς. Ναι, ωραία. Δημόσιος λειτουργός όπως είναι ο κάθε δάσκαλος. Σωστό, ο κάθε σωστό. Μαζί σας. Συμφωνούμε. Ναι. Απλά έχετε και μια μεγαλύτερη δραστηριότητα γιατί σας αρέσει και καλά κάνετε. Ο πολιτικός λόγος, από ό,τι καταλαβαίνω, συμμετέχετε σε κάποια όργανα κλπ. Και πολύ καλά κάνετε. Μα και είστε... είμαι ερετός. Και πολιτικό. Ωραία, είστε και πολιτικό. Δεν ξέρω αν ήσασταν και κάτι που υποψήφιος και τα λοιπά. Δεν το ξέρω, δεν σας έψαξα τόσο πολύ. Συνεπώς. Σε δημοτικά. Άρα, έχω να κάνω με έναν πολίτη, ο οποίος είναι και δημόσιος λειτουργός, ο οποίος γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και στο Twitter κάνετε αναρτήσεις. Εξ όσων είδα, στο Twitter όχι, δεν έχω Twitter εγώ. Αυτή έχει αναπαραχθεί τότε στο Twitter. Ωραία, ναι, το Facebook. Δεν είναι δικά μου, δεν έχω. Ναι. Στο μόνο και στο βλέπω ότι έχετε κατεβάσει τις αναρτήσεις λόγω των αντιδράσεων ενδεχομένως. Όχι, δεν είναι λόγω αυτού. Είναι λόγω του ότι κατάλαβα ότι δεν έχουν όλοι ούτε το ίδιο, ας το πούμε, την ίδια αίσθηση χιούμορ, αν τυχόν μπορεί να εκλειφθεί αυτό σαν χιούμορ, και επειδή πιθανόν κάποιοι, και κατάλαβα ότι κάποιοι προσβλήθηκαν, βέβαια γράφοντας κάποια χυδαία σχόλια κτλ, δεν ήταν αυτός ο λόγος, απλά κατάλαβα ότι πιθανόν κάποιοι προσβλήθηκαν και θεώρησα σωστό ότι έπρεπε να κατέβει, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά που συνέβαιναν τη δεκαετία του 80 και του 90, ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Μου αρέσει που αλλάξατε, που αλλάξατε μάλλον. Μου αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή σας, γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη μέρα, πριν αναφερθώ σε εσάς, όταν είδα την ανάρτηση, πήγα στο Facebook και διάβασα πράγματα εμετικά από μέρους σας. Ναι. Δεν φίδομαι. Από μέρους σας, αυτά που γράφατε. Εμετικά. Πολιτικά εμετικά. Εμετικά. Αυτό το πούστη κατσικοπόδαρε, σόι πάει το Βασίλειο, απόγονος του Δρακουμέλ, δεν είναι. Αυτό είναι το απότατο, αν θέλετε, αλλά γράψτε και ανάλογα πράγματα χωρίς τόσο να χρησιμοποιήσει τόσο υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Το πού πάει το απόγονος του Δρακουμέλ, το ξέρετε όλοι. Ποιος ήταν ο Δρακουμέλ στην Ελλάδα? Ποιον λέγατε Δρακουμέλ, εσείς οι προοδευτικοί? Οι προοδευτικοί δεν λέγαμε κανέναν. Να σας πω ποιον λέγα, εγώ μπορώ να πω. Το Μητσοτάκη λέγατε. Το ξέρουν, είναι κοινό μυστικό. Δεν είναι. Εγώ το λέω. Δεν το είπα εγώ αυτό. Εγώ, ξέρετε, την εποχή που ήμουν πιτσιρικάς και μάλιστα, όχι πιτσιρικάς, πιο έφηβος, αλλά επειδή ήταν μικρά τα παιδιά μου, βλέπανε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε και ιδιωτική τηλεόραση, αν θυμάστε καλά, ήταν τα στρουφάκια, ήταν η κύρια εκπομπή κινουμένων σχεδίων που ήταν λατρευτή από όλο τον κόσμο. Και εγώ που δεν ήμουν μικρούλης και ήμουν σαραντάρης, στρουφάκια έβλεπα, αλλά τώρα το Δρακουμέλ το πήρανε για τον Μητσοτάκη από τα στρουφάκια. Μην κοροϊδευόμαστε κύριε Γεωργίνη, και γράφετε πούστη κατσικοπόδαρε, σόι πάει το Βασίλειο, απόγονος του Δρακουμέλ, δεν είναι αυτό από μόνο του. Δεν περιποιεί η τιμή για εσάς, αλήθεια σας λέω. Ως πενιντάρι, ξεχάστε τα υπόλοιπα. Ξαναλέω λοιπόν, σας ξαναλέω, αυτές είναι πάλι προσωπικές σας θέσεις. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν σας αρκεί αυτό που λέω. Το πρώτον είναι
ότι ο ίδιος κατέβασα την ανάρτησή μου γιατί κατάλαβα ότι κάποιοι άνθρωποι το εξέλαβαν διαφορετικά και ότι δεν, πιθανόν δεν έχουν και το ίδιο, την ίδια αίσθηση, πιθανόν και χιούμορ. Αλλά από την άλλη, βλέποντας κάποιους ανθρώπους να έχουν προσβληθεί, και να έχουν ταυτίσει κάποια πράγματα με κάποια πρόσωπα, θεώρησα λοιπόν, να σας πω, δεν έχω και κάποιο θέμα στο να μιλάω τα πράγματα με το όνομά τους, θεώρησα λοιπόν ότι αυτό δεν ήταν σωστό εκ μέρους μου, ίσως ήταν κάποια παρόρμηση της στιγμής. Θεώρησα λοιπόν σωστό ότι έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία που είπατε από την αρχή, να μην εξάπτουμε τα ήθη και στο κάτω-κάτω σε τελική ανάλυση δεν φταίει κανένα. Βέβαια, αν ήταν μόνο αυτό, αν ήταν μόνο αυτό, και δεν θέλω, εγώ δεν θέλω να σας δικάσω, απλά ντρέπομαι πάρα πολύ για λογαριασμό όλων ημών της δεκαετίας εκείνης, έτσι, της εποχής εκείνης, γιατί και εγώ είμαι 55 χρόνων, κοντά στα 60 πρέπει να είσαι. Να είστε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ντρέπομαι για το χάλι της δικής μου γενιάς. Εγώ προσπάθησα να το διορθώσω στην πορεία των χρόνων. Ντρέπομαι γιατί επαναλαμβάνουμε έναν άθλιο αυριανισμό εν έτη 2019 και πρωταγωνιστές, χωρίς να το ξέρουμε, γινόμαστε εμείς. Εμείς οι οποίοι θεωρητικά είμαστε και πολιτικοποιημένοι. Τα λέω εμείς, βάζω τους πάντες. Δεν διαφωνώ. Οι αναρτήσεις σας καλά κάνατε και τις κατεβάσατε. Αυτή ήταν η χυδαιότερη, αλλά γενικώς αυτό που έβγαζε προς τα έξω πραγματικά δεν τιμά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημόσιος λειτουργός. Ενδεχομένως να ταιριάζει σε έναν ανώνυμο μετακλητό. Αλλά σε έναν δημόσιο επώνυμο λειτουργό δεν ταιριάζει αυτή η αισθητική. Είμαι βέβαιος ότι κατά βάθος το καταλαβαίνετε. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνετε τώρα ότι λέτε κάποια πράγματα, όταν λέτε μετακλητό, τι εννοείτε? Λέω, είπα, έτσι όπως είναι το αποτύπωμα στην εν λόγω σελίδα, ταιριάζει με έναν ανώνυμο μετακλητό, επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα social media. Και είμαι και εγώ δραστήριος και αυτό, αλλά ποτέ υβριστής και τα λοιπά. Είναι σαν να έχεις έναν ανώνυμο, με ένα ψευδώνυμο, να γράφει πράγματα τα οποία δεν θέλει προσωπικά να τα χρεωθεί. Δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, η αισθητική αυτή με έναν άνθρωπο που ακούω τώρα και μου φαίνεται μιλήχιος, χαμηλών τόνων, ευγενής. Μα έτσι είμαι. Ναι, αλλά κάνατε λάθη πολλά, μάλλον. Καλά κάνετε και τα κατεβάσατε. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν τυχόν θα θέλατε να το ψάξετε λίγο περισσότερο, επειδή εγώ ανήκω στην μονάδα υγείας Δάφνης, το Μηνυτό δηλαδή. Το είδα αυτό, ναι. Ναι, μπορείτε να δείτε τα δρόμενα τα δικά μου σαν περισσότερο σαν γιατρός και μπορείτε να... δεν χρειάζεται τώρα να μιλάμε τώρα ο καθένας για τα προσωπικά και τα λοιπά. Και σε τελική ανάλυση, εκείνο που ήθελα να καταλήξω εγώ, δεν μίλησα ποτέ ανώνυμα, ούτε μπήκα ποτέ κάτω από κάποιον να βρίσω, να προσβάλλω. Μπορείτε να δείτε, μόνο στη δική μου τη σελίδα αναρτώ κάποια πράγματα τα οποία εγώ... Ωραία, τώρα πιστεύω... μπορείτε να πείτε ποιος είναι αυτός ο Δρακουμέλ. Είναι, αόριστο και γενικό είναι, δεν είπα. Εσείς, και ο ομοφυλόφιλος, ο Καψικοπόδαρος, ποιος είναι? Να σας πω, θέλετε να σας πω κάτι? Ναι. Εδώ... εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία, δηλαδή θα προτιμούσα να μου πείτε ναι μωρέ, λάθος έκανα, εντάξει, το Μητσοτάκη εννοούσα, αλλά πάει στο διάλογο, μου ξέφυγε. Όχι, με συγχωρείτε, σας είπα ότι ήταν λάθος η ανάρτηση. Δεν ανέφερα, να σας πω κάτι, αν δείτε και άλλες αναρτήσεις, γράφω Κυριάκος. Το γράφω με όνομα. Ήταν τη στιγμή. Δεν είπα απολύτως τίποτα που θα φοβόμουν, ας πούμε, να πω ο τάδε ο Δίνα, ο Μπήξε, ο Δίξε. Ναι. Έχω κάνει και άλλες αναρτήσεις που λέω ο Κυριάκος, που λέω ο τάδε, που λέω ο Άδωνης, που λέω, ξέρω εγώ, ο τάδε ο οποιοσδήποτε. Μιλάω με το όνομα. Τον Άδωνη, από ό,τι διάβασα εκεί, τον συχαίνεστε σε εισαγωγικά πολιτικά. Τον Άδωνη, από ό,τι έχω καταλάβει εκεί. Ο κύριος Άδωνης, όχι το συχαίνομαι. Πολιτικά. Κοιτάξτε, είναι ο άνθρωπος που ήταν υπουργός υγείας, ο οποίος μέσα σε μια νύχτα έκλεισε όλες τις δομές υγείας, έμεινε ο κόσμος επί τρεις μήνες χωρίς ιατρία τα πρώην ΙΚΑ και εμείς κάναμε ιατρία στο δρόμο. Μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε για τον Άγιο Δημήτρη. Είχα βάλει παραβάν και εξεταστικά κρεβάτια στους διαδρόμους έξω και εξέταζα ασθενείς επί τρεις μήνες
τσάμπα γιατί δεν είχαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Ο εν λόγω κύριος λοιπόν το είχε κλείσει, τα είχε κλείσει όλα αυτά γιατί είχε σκοπό κάποια άλλα λόγω πολιτικής πεποίθησης. Επειδή εγώ όμως δεν συμφωνούσα με αυτά και επειδή πρέπει να συντρέχουμε τον απλό πολίτη, άσχετα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθένα, εκεί δεν βλέπεις πολιτικές πεποιθήσεις. Εκεί στον καθημερινό τον απλό άνθρωπο βλέπεις τον πόνο. Mm-hmm. Γι' αυτόν νοιάζεσαι. Μάλιστα. Το ότι μπορεί να καυτηριάζεις πολιτικές ή πολιτικά πρόσωπα, δημοκρατία έχουμε και μπορούμε να λέμε, πιστεύω, στον προσωπικό μας λογαριασμό, πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να λέμε. Εάν τυχόν πήγαινα κάπου αλλού από κάτω, είτε στη δική σας ξέρω εγώ σελίδα από κάτω και σας έβριζα, σας έκανα, σας έδειχνα, τότε θα μπορούσατε να μου πείτε οτιδήποτε. Μάλιστα. Εγώ πάντως προσωπικά επιλέγω αυτόν τον Γεωργίνη που ακούω, δεν σας ξέρω αγαπητέ μου, από εκείνον ο οποίος πραγματικά με έκανε και ένιωσα έτσι σαν να μου δώσανε γροθιά στο στομάχι. Σας κατέταξα δηλαδή διαβάζοντας τη σελίδα σας σε εκείνο το για εμένα απεχθές κομμάτι των θεσμικών οι οποίοι θέλουν την Ελλάδα διχασμένη. Αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον λάθος κάνατε. Κάθε άλλο και ξαναλέω πάλι, σας παρακαλώ θερμά, ανατρέξτε εφόσον είστε δημοσιογράφος, να δείτε, δεν χρειάζεται τώρα, είναι αυτό το... Όχι, δεν έχω, δεν αμφισβητώ εγώ τον ρόλο ή το έργο σας, δεν το ξέρω για να το αμφισβητήσω. Δηλαδή ξέρετε, εάν πίναμε ένα κρασί και μάλιστα είστε Θεσσαλονίκη εσείς. Ναι. Εκεί σπούδασα, εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα, εκεί αγάπησα πραγματικά περισσότερο τον άνθρωπο και λόγω της προσφυγίας και τα λοιπά. Και επειδή και εγώ προερχόμαι από μια προσφυγική οικογένεια, πιστέψτε με, αν γνωριζόμασταν και πίναμε ένα κρασί, θα καταλαβαίνατε ότι είμαι εντελώς διαφορετικός. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίνη, χάρηκα που σας γνώρισα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και σε εσάς. Καλημέρα.